Καλή χρονιά σε όλους και σε όλες μας. Καλή χρονιά. Στο πρόσωπο του Υπουργού και αγαπητού συντρόφου του Δημήτρη του Βίτσα, θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου με απόλυτο σεβασμό, αλλά για να κερδίζουμε χρόνο. Στο πρόσωπο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημάρχου μου, με και ψηφοφόρος του, του Δημήτρη του Μπίρμπα, να χαιρετήσω τον κάθε ένα και την κάθε μία που υπηρετεί τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως στην φιλόξενη συντρόφισσα την Αμαλία, να χαιρετήσω όλους και όλες τις συντρόφισσες που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Και είμαι πολύ περήφανη, γιατί 22 χρόνια ενταγμένη αρχικά στην τοπική οργάνωση του ΣΥΝ, μετά στη ΣΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η πρώτη φορά που έχω γυναίκα γραμματέα. Πέρασαν 22 χρόνια, αλλά τα καταφέραμε. Αμαλία, ευχαριστούμε. Τώρα, σταμάτα Μπίρμπα. Κάποιος θα αναλογιστεί ότι ο τίτλος «Εκ των πραγμάτων μας οδηγεί όλους και όλες» ενδεχομένως ή σε εξαντλητικούς απολογισμούς ή σε μονολόγους. Και λέω ευθύς εξ αρχής ότι θα προσπαθήσω να χαδιάσω προς τον τίτλο, διότι το στίχημα δεν είναι ένας ακόμα εξαντλητικός απολογισμός από μέρους της περιφέρειας Αττικής και τη διοίκηση Ίστης. Για μένα το στίχημα είναι κοντά στο εθνικό διακύβευμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές, το εξίσου κρίσιμο διακύβευμα για την Αττική, που άλλωστε είναι η μισή πατρίδα, το Μάιο του 2019. Γιατί, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα 4,5 τελευταία χρόνια έχουμε την πρώτη αριστερή διοίκηση στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, που είναι και μία από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της Ευρώπης. Άρα, οφείλουμε σήμερα να δούμε τι καταφέραμε, αν καταφέραμε, πώς τα καταφέραμε και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος. Διότι η υπόθεση της περιφέρειας Αττικής, ευθύς εξ αρχής νομίζω το τόνισα, το βάζω με άλλα λόγια, δεν είναι μια υπόθεση που αφορά την παράταξη της δύναμης ζωής, δεν είναι μια υπόθεση που αφορά ένα πρόσωπο, τη Ρένα Τιδούρου και δεν είναι απλά μια υπόθεση εκλογικής επαναεπιβεβαίωσης. Αφορά πέρα από τη δημιουργία των σοβαρών υποδομών που λείπουν από την Αττική εδώ και δεκαετίες και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, και είναι αυτή η πολιτική που δεν βρίσκεται ούτε στην πολιτική σκέψη, ούτε στον προγραμματικό λόγο εκείνων των κομμάτων που χρεοκόπησαν τη χώρα, καθώς και των αντίστοιχων αυτοδιοικητικών της παρατάξεων, που τον τελευταίο καιρό, θα μου επιτρέψετε την πιο γαλαιότικη έκφραση, χάζουν και γλώσσα. Είναι ακείνων των δυνάμεων που ευθύνονται για χρόνια προβλήματα στην Αττική και νομίζω, πάλι να το πω με άλλες κουβέντες, αφορά την εμβάθυνση και τη διεύρυνση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης ως μία βαθμίδα διοίκησης που βρίσκεται εκ των πραγμάτων κοντύτερα στο πλευρό της κοινωνίας, ως μία βαθμίδα άσκησης διοίκησης που είναι γνήσιο κύτταρο έκφρασης των πολιτών. Δεν πάει κανένας να πει τα παράπονά του στον Υπουργό. Έχουμε συνηθίσει να λέμε, το ξέρω, αλλά έχει δώσει δικαιώματα αυτός, είναι δημοκράτης. Τι έχουμε συνηθίσει να λέμε? Έχουμε συνηθίσει να λέμε τα παράπονά μας στο Δήμαρχο Εσχάτος, μετά και τον Καλκράτη, στην Περιφερειάρχη. Και πιάνομαι και από το τελευταίο που είπε ο Υπουργός, ότι την ίδια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση για την οποία πολλοί και πολλές από εσάς που σας κοιτάω τώρα αφιψηλού και στα μάτια έχετε δώσει αγώνες για να είναι αιρετή, είναι και ένα ανάγχωμα κατά του φασισμού και της ακροδεξιάς. Μια σοβαρή διοίκηση μπορεί να έχει δώσει τα εχέγγυα για την κοινωνική συνοχή της τοπικής κοινωνίας και νομίζω ότι το παράδειγμα στην περιφέρεια Αττικής σε σχέση με το προσφυγικό μεταναστευτικό, για το οποίο ο Δημήτρης Βίτσας θα μπορούσε να σας πει πάρα πολλά, είναι χαρακτηριστικό. Βεβαίως υπήρχε και υπάρχει η Μόρια, αλλά υπήρχε και το Ελληνικό. Και εννοείται, διότι μερικά πράγματα καλό είναι να γίνονται και να μην λέγονται. Και ο Πειραιάς, και ο Σκαραμαγκάς, αλλά επειδή η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής ήταν συγκεκριμένη διοίκηση, δεν πρόσθεσε προβλήματα όσον αφορά στις τοπικές κοινωνίες, δεν τάισε τον εκφασισμό των τοπικών κοινωνιών. Άρα, συνοψίζοντας, αφορά στη δημοκρατία, όσο και αν ακούγεται οι ψηπετές, αφορά το κράτος δικαίου, αφορά εν τέλει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα που αναδεικνύει τις διαφορές μας,
από εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που έβλεπαν και βλέπουν την αυτοδιοίκηση όχι ως υπόθεση των τοπικών κοινωνιών, αλλά των κομματικών συμφερόντων. Και είναι γνωστό ότι χρησιμοποίησαν και δεν σταματούν να επιχειρούν να χρησιμοποιούν την αυτοδιοίκηση για πελατειακές σχέσεις, πλήττοντας και την πολιτική και στο τέλος της ημέρας πλήττοντας την ίδια τη δημοκρατία και την αξιοπιστία. Και γι' αυτό συνηθίζω να λέω ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 εμείς στη Διοίκηση της Περιφέρειας επιχειρήσαμε και επιχειρούμε να αλλάξουμε το ηθικό υπόδειγμα άσκησης διοίκησης. Και δεν σταματώ να το λέω, παρόλο που πολλά βράδια έχω να στοχαστεί πόσο βαρύγδουπο ακούγεται στον άνεργο. Πόσο βαρύγδουπο ακούγεται σε αυτόν που δεν μπορεί να πληρώσει τον ένφια, να του λες ότι εμείς στην Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αλλάζουμε το ηθικό υπόδειγμα άσκησης εξουσίας. Και σε αυτόν τον αναστοχασμό λέω ότι θα συνεχίσω να το λέω, θα συνεχίσω να σας το λέω, να μας το λέω, διότι αυτό το ηθικό υπόδειγμα άσκησης δίκης που είναι τόσο διαφορετικό, στο τέλος της ημέρας δεν παράγει απλά ένα νέο ήθος. Απλά παράγει διαφορετικά απτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Είπε έτσι πολύ ντρέτα ο Υπουργός ότι οι δικοί μας υπουργοί δεν τα παίρνουν, ρε παιδί μου. Θέλω να σας πω ότι η Δούρου που φταίει για όλα, για ένα δεν την έχουν κατηγορήσει. Ότι τα παίρνουν. Όπως το έχουν κάνει για πολλούς και για πολλές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό το νέο ήθος, αυτή η αλλαγή του υποδείγματος άσκησης εξουσίας, μας οδήγησε να μην κραυγάσουμε και το περιβόητο παραλάβαμε καμένη γη. Αν και ξέρουμε τις βαρχές ευθύνες του πολιτικού αυτοδιοικητικού συστήματος του παρελθόντος που αντιμετώπισε την αυτοδιοίκηση ως ένας προθάλαμος της κεντρικής πολιτικής κοινής, που την υποβάθμιζε, που την αποδυνάμωνε, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Φέραμε με χειροπιαστό τρόπο, με τα πεπραγμένα και τη δράση μας στην περιφέρεια Αττικής, στο επίκεντρο της πολιτικής, και είναι κάτι που το πιστώνουν και αντίπαλοι και οι συνοδοιπόροι που μας κρατάτε όρθιους στις μεγάλες μάχες αλλά και στις μικρότερες. Έγινε η περιφέρεια Αττικής πιο ορατή. Αυτό είναι κάτι που μας πιστώνεται, με τα καλά του και με τα κακά του. Συγκρουστήκαμε με μικρά συμφέροντα, συγκρουστήκαμε με μεγαλύτερα συμφέροντα, ξεβολέψαμε καταστάσεις και προσπαθήσαμε να δείξουμε ποια είναι η πραγματική θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό βέβαια δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό, ούτε ιδιαίτερη πολιτική ανάλυση. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε και βεβαίως θα δεχτούμε τους επόμενους μήνες μια λυσαλέα κριτική από κανάλια, από ραδιόφωνα, από social media και ιστοσελίδες, από πολιτικούς αντιπάλους. Όλη αυτή η ισοπεδωτική κριτική, κατασκοφάντηση, νομίζω στο τέλος της ημέρας ότι επιβεβαίωσε την ορθότητα της επιλογής μας. Εμείς επενδύσαμε, επενδύουμε και θα επενδύουμε με έναν αθόρυβο τρόπο, αλλά με έναν αποτελεσματικό, σε αυτό το μοντέλο διοίκησης που απελευθερώνει τις μεγάλες δυνατότητες αυτοδιοίκησης, που είναι από την καινοτόμο επιχειρηματικότητα των νέων παιδιών ως τη στήριξη πολλαπλών κοινωνικών δομών. Είναι ένα νέο μοντέλο που προσπαθήσαμε να έχει λιγότερο γραφειοκρατία, που να έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα, να έχει περισσότερη διαφάνεια. Να σας πω ότι από την ένταξη της πατρίδας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η περιφέρεια Αττικής δυστυχώς, και δράτουμε της ευκαιρίας παρουσίας κυβερνητικών στελεχών και μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου να το πετάξει το γάντι, πας και το σηκώστε, είναι ο μόνος φορέας της ελληνικής δημοκρατίας που έχει υπογράψει το Σύμφωνο Διαφάνειας. Διότι συνηθίζω να λέω είμαστε Ευρωπαίοι à la carte. Είμαστε στα κακά, υπήρξαμε μέχρι και την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και τον ΑΝΕΛ Ευρωπαίοι όσον αφορά το να σπέβδουμε στις περικοπές των συντάξεων και των μισθών αφού έρχονταν από τις Βρυξέλλες, αλλά δεν είμαστε Ευρωπαίοι όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, το περιβάλλον ή για παράδειγμα αυτό που σας λέω το Integrity Pact, το Σύμφωνο Διαφάνειας, όπου η Περιφέρεια Αττικής καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει μέρα τη μέρα, μήνα το μήνα, χρόνο το χρόνο, όχι μόνο το φορέα της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και τους ιδιώτες εργολάβους που έχουν αναλάβει ένα έργο εδώ στην Νίκαια στο Ρέντι, αντιπλημμυρικό, αποχετευτικό, ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό σας λέω, το νέο ήθος παράγει απτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι ένα μοντέλο που συνεπάγεται παράλληλα την καθιέρωση όπως πράξαμε σε αρκετές περιφερειακές ενότητες διαδικασιών κοινωνικής λογοθεσίας. Έχουμε βρεθεί στις γειτονιές, έχουμε βρεθεί σε σινεμά,
έχουμε βρεθεί σε δημοτικά θέατρα και οφείλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν το κάναμε μόνο για να σπάσουμε το τείχος αποκλεισμού των νέων που παράγει η περιφέρεια Αττικής των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το κάναμε γιατί θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να διαπαιδαγωγήσουμε και να διαπαιδαγωγηθούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Εξηγούμε. Κάποια στιγμή, όχι στο απότερο παρελθόν, είχαμε βγάλει μια αφίσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέγαμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ είσαι εσύ. Δηλαδή, τι λέγαμε? Αυτό που ο Καζαντζάκης. Να μάθουμε να αγαπάμε την ευθύνη. Η απαξίωση της πολιτικής που ήρθε κοντά στην κρίση χρέους ουσιαστικά έχει καταστήσει τους συμπολίτες μας, τους συνδημότες μας ανενεργούς εκλογής, ενεργοποιούνται κάθε 4 χρόνια. Τους έχει διαπαιδαγωγήσει έως βαθμό εκμαυλισμού στο να αναθέτουν την ευθύνη και πια με το όλοι οι ίδιοι είμαστε, πολλοί αιρετοί και αιρετές έχουν γίνει πτυλιολοδοχείο των προσδοκιών τους, των ρουσφετιών τους ή των απαιτήσεων. Σε αυτή τη διαδικασία της κοινωνικής λογοδοσίας τα τελευταία 4,5 χρόνια, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν να βάλουμε τους πολίτες να πούνε, να ζητήσουν, να ασκήσουν κριτική, αλλά να είναι και συμμέτοχοι της άσκησης διοίκησης στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας μας. Μια αφίδρομη δηλαδή διαπαιδαγωγητική ενημέρωση. Ανοιχθήκαμε λοιπόν στην κοινωνία, ανοίξαμε την περιφέρεια Αττικής σε διαδικασίες που γίνονταν για πρώτη φορά και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αν μη τι άλλο, δεν φοβηθήκαμε ούτε την κριτική, ούτε την αυτοκριτική. Και αυτά, παρά το γεγονός ότι η περιφέρεια Αττικής, πάλι εκμεταλλεύουμε την παρουσία κυβερνητικών, ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν και παραμένει υποστελεχωμένη κατά εκατοντάδες υπαλλήλους. Και προκαλώ από τώρα τον πύρβα, μη σηκωθεί πάνω. Και πήγε την υποστελέχωση των Δήμων, διότι η κυβέρνηση πρόκρινε το να επιτρέψει έως και 8.500 διορισμούς υπαλλήλων στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όχι στις περιφέρειες, όταν στις Βρυξέλλες, πάλι Ευρωπαϊκή Αλακάρτη εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για τη μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των περιφερειών και που έχουμε έναν Πρωθυπουργό που για πρώτη φορά αντιμετώπισε τους περιφερειάρχες όπως τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι Ευρωπαίοι Πρωθυπουργοί στα 27 πια και όχι 28 κράτη-μέλη και προχώρησε στα αναπτυξιακά συνέδρια στο σύνολο της χώρας. Άρα παραμένουμε υποστελεχωμένοι ως περιφέρεια, δηλαδή λέω καμιά φορά ότι η περιφέρεια είναι σαν ένα γίγαντα με πύληνα πόδια. Λίγο να κουνήσεις, έσπασε. Κουνάνε τα κεφάλια τους οι αιρετοί περιφερειακοί σύμβουλοι, γιατί ξέρουν πώς το έχουμε κρατήσει αυτό το γίγαντα όρθιο. Άρα είμαστε αντιμέτωποι ακόμα με δομικά προβλήματα, με χρόνες λειτουργίες. Εκκρεμεί δυστυχώς η επίλυση, εκκρεμεί η θεσμική διευθέτηση αυτών των θεμάτων, που εν τέλει δεν αφορούν την περιφέρεια Αττικής, αλλά είναι η διαιώνιση αυτών που έχω ονομάσει, το έχω γράψει, κονταροχτυπήθηκα εν όψη της μεταρρύθμισης Κλεισθένη, προσδοκώ τον Κλεισθένη νούμερο 2. Μιλάμε για αρμοδιότητες που συντρόφισσες και σύντροφοι, αντί να γεννούν λύσεις, γεννούν κατηγορητήρια. Και σας το λέω και ως πρώην μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε εμείς την τοπική αυτοδιοίκηση και πρέπει να το κάνουμε η κυβέρνηση της αριστεράς αυτό. Δεν θέλουμε γενικά και άρρωστα αρμοδιότητες. Θέλουμε αρμοδιότητες με ανθρώπινο δυναμικό, θέλουμε αρμοδιότητες με πόρους, όπως λέγαμε πάντα στην αριστερά, και δεν θέλουμε και τις δύσκολες αρμοδιότητες. Γιατί κύριοι Υπουργοί, εμείς δεν έχουμε ασυλία. Και είμαστε φάτσα χώρα στις μηνύσεις του καθενός που θεωρεί ότι μπορεί κάτι να βγάλει από το αποθεματικό των περιφερειών. Πάλι μου κουνάνε οι δικοί μου από κάτω το κεφάλι. Άρα θέλουμε τη δυνατότητα ουσιαστικής άσκησης αυτών των αρμοδιοτήτων και όχι γιατί περισσεύουν από την κεντρική δίκηση. Επίσης, λέω ότι η γραφειοκρατία είναι το άλοθη της διαφθοράς. Πολλά στάδια γραφειοκρατίας, τάισμα της διαφθοράς. Επομένως, στον Κλεισθένη νούμερο 2 και σημειώνουν οι υπουργοί, χρειάζεται να δούμε αν πραγματικά θέλουμε ισχυρές περιφέρειες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να δούμε και άλλου είδους αρμοδιότητες και λιγότερα στάδια ελέγχου που αντί να διασφαλίσουν στους συμπολίτες μου ότι ως φορολογούμενοι πολίτες από την τσέπη τους δεν θα πηγαίνουν στη διαφθορά, θα πηγαίνουν στο ταχύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα.
Και μιλάμε για τη διάνοση τρευλώσεων που, αν νομίζετε ότι είναι η αυστηρή ερμηνεία ενός ανθρώπου που υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 4,5 χρόνια, θέλω να σας πω ότι τα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο το καλοκαίρι, όταν είπε ότι πια, αφού 21 Αυγούστου βαρέσαμε και κλείσαμε πίσω από την πόρτα την Επιτροπή, δεν έχουμε τον άλοθητο περιορισμό της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας που δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις και που πιστεύω ότι εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης αυτές θα γίνουν με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη μητροπολιτική λειτουργία της περιφέρειας. Σημαντικό λοιπόν το έργο που πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εν αναμονή αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και παρότι όσο πιο κομψά για να μην προσβάλλω, περιέγραψα τις συνέπειες παθογενειών και στρεβλώσεων που αυτά τα 4,5 χρόνια δεν τα είχαμε ως προτεραιότητα, θέλω να σας πω ότι έχουμε καταφέρει συλλογικά στην περιφέρεια Αττικής να παράξουμε, και δεν είναι υπερβολικός ούτε αυτοαναφορικός ο χαρακτηρισμός, ένα σημαντικό έργο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και για τους πολίτες και για τους 66 Δήμους της Αττικής, τους οποίους θα ακολουθήσει μετά από μένα ο Δημήτρης και ως μέλος της ΠΕΔΑ και ως μέλος της ΚΕΔΕ, θα σας πει ότι τους αντιμετωπίσαμε ισότιμα. Ότι δείξαμε στην πράξη το πώς η αριστερά νοεί την ισονομία και την ισοπολιτεία και δεν χωρίσαμε τους δημάρχους σε ημέτερους και άρα με τη σειρά της τοπικής κοινωνίας. Χωρίς διακρίσεις λοιπόν, χωρίς επιλεκτικές συγγένειες, χωρίς μικροπαραταξιακές παροπίδες, με μόνο κριτήριο της ανάγκης των τοπικών κοινωνιών, έχει γίνει, συντρόφισσες και σύντροφοι, εξαιρετικά σημαντικό έργο και μάλιστα με πολλές πρωτιές. Τώρα, είπα ότι είναι εδώ σύμπα σε Περιφερειακή Αρχή. Για ποιο λόγο είναι? Γιατί συνηθίζω να μιλώ σπάνια και όταν μιλώ λίγο. Και μάλιστα έχω κατηγορηθεί γι' αυτό εντός και εκτός των τυχών. Έχουν έρθει όλοι εδώ γιατί θέλουν με κάθε τρόπο να απαριθμίσω μία σύντομη λίστα αυτού του απολογισμού και κάπου έχουν δίκιο. Από τη μακρά συμπόρευσή μου και τη συνεργασία μου για το πρώτο αυτοβιογραφικό βιβλίο που έδωσε το OK ο Μανώλης Γλέζος και το υπογράφω συγγραφέας, έμαθα πολλά. Ένα που έμαθα είναι αυτό που μου λέγει, παιδί μου, εμείς στην αριστερά δεν απογοητευόμαστε. Δεν απογοητευόμαστε άμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απέναντί μας. Δεν απογοητευόμαστε άμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω λαϊκά, δεν το λέγει έτσι ο Μανώλης, δεν το λέει έτσι, δεν μας παίζουν. Αρκεί να πηγαίνεις να μιλάς. Και για κάθε ένα που μιλάς, να του ζητάς να τα πεις τουλάχιστον άλλους 10. Και να σας πω ποια είναι. Το έκανα το 2014 και κερδίσαμε την περιφέρεια. Άρα βγάλετε χαρτί και μολύβι για να δείτε πόσο σημαντικό έργο έγινε τα τελευταία 4,5 χρόνια στην περιφέρεια Αττικής και που θέλω να πιστεύω θα τροχοδρομήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει, ιδίως οι καινούργοι υποψήφοι δήμαρχοι, δεν έχουμε καμιά γυναίκα δυστυχώς εδώ στα δυτικά, θα πρέπει να λειτουργήσουν άματι ανάληψη των καθηκόντων τους. Άρα, ακούστε, εντάξαμε 845 έργα συνολικού ύψους, 1,850 εκατομμύρια, που ουσιαστικά αποτελεί το 86% του τεχνικού προγράμματος και ουσιαστικά έχουμε αλλάξει όλο το τεχνικό πρόγραμμα που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση και έχουμε προκαλέσει και τη ζήλια στην εθνική κυβέρνηση, γιατί αν είχες 1 δις να αντιμετωπίσεις το μεταναστευτικό, Δημήτρη, θα σου να πολύ καλύτερα. Έχουμε προχωρήσει σε 168 αντιπλημμυρικά έργα, μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Και δράτω με τις ευκαιρίες να είστε οι πρώτοι και οι πρώτες που θα μάθετε ότι χάρη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε περιφερειακή και ερετή είναι θέμα κάποιων μηνών να τελειώσουν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα για πρώτη φορά από τότε που η Μάνδρα οικοδομήθηκε. Έχουμε κάνει λοιπόν την Αττική ένα ανοιχτό μεγάλο εργοτάξιο. Λειτουργούν, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή, κάντε μια βόλτα όσοι και όσοι μπορείτε, 327 εργοτάξια. Είτε είναι κάποιος στο δημόσιο, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, καταλαβαίνει ότι 327 εργοτάξια δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, τονώνουν τις τοπικές αγορές, αλλάζουν τις τοπικές κοινωνίες και βέβαια όταν πρόκειται για έργα αποχετευτικά ή αντιπλημμυρικά, προστατεύουν τους πολίτες, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Είναι χαρακτηριστικό και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, ό,τι και να λένε οι αντίπαλοι μας, και το θεωρούμε ότι είναι
η υπογραφή μας, το έργο στο φαλαιρικό όρμο. Έλαχε σε εμάς την αριστερή διοίκηση σε χρόνια δύσκολα. Εμείς ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο του 2014, Πρωθυπουργία κ. Σαμαρά, να απαλλάξουμε τους πολίτες δύο δήμων της περιοχής από την απειλή των πλημμυρικών φαινομένων, να προχωρήσουμε στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου και χωρίς σύγχρονος πάλι περιβολής δημιουργούμε την Αττική Ριβιέρα, διότι η περιφέρεια Αττικής παρεμβαίνει στο μικρολίμανο, το πάω ανάποδα σαν να κοιτάτε εσείς το παράκτιο μέτωπο, στο μικρολίμανο, στο ΣΕΦ, ως φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας η κυρία Πέττη Πέρκα, η αγαπητή μου συντρόφισσα, κουνάει το κεφάλι μας, το μόνος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας που κατορθώσαμε και αρπάξαμε περιουσία από τα ΙΠΕΔ. Δεν έχουν κατορθώσει να το κάνουν οι υπουργοί. Και την αρπάξαμε. Μην με ρωτήσετε τι έκανα. Και μετά την παρέμβαση στο ΣΕΦ έρχεται το φαλαιρικό και φτιάχνει αυτό που λείπει από το τούτο τον τόπο και χρειάζεται να ταξιδεύουμε και να μιλάμε για τις Κάνες κτλ. Φτιάχνει την Αττική Ριβιέρα. Ένα αίτημα που πάλι χωρίς σύνος περιβολής και θα αναγκάγεται πίσω στην αρχαία ιστορία μας. Συνδέουμε την Αίγινα με υποθαλάσσιο αγωγό. Έτσι διασφαλίζουμε ότι ένας διεθνούς φήμης παγκόσμιος τουριστικός προορισμός σταματάει αυτή την εικόνα με τους κατά τα άλλα συμπαθείς, την κατά τα άλλα συμπαθή τάξη των Ερουλάδων, που όμως δεν σας κρύβω, δεν διασφάλιζε ούτε για τους τουρίστες, ούτε για τους συνδημότες μας στην Αίγινα το ότι θα έχουν κάθε μέρα νερό. Είναι φεδρό, είναι μέρος των αιτιάσεων γιατί οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία. Έκλαν προηγούμενοι το ουσιαστικό ανάπτυξη όλους τους τόνους και η Αίγινα, ελάχιστα μίλια από την Ευρωπαϊκή Μητρόπολη, δεν είχε νερό. Όπως δεν είχε και ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά τα άλλα, VIP destination. Λοιπόν, σας λέω ότι με μία τεχνογνωσία για την οποία μας ευγνωμονούν οι νεαροί και οι νεαρές πολιτικοί μηχανικοί που έχει έρθει από το εξωτερικό που θα αφήσει πίσω της τεχνογνωσία, λύνεται επιτέλους το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης της Αίγινας. Κάναμε όσο οφείλαμε, λέω εγώ, και χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω, ούτε θέλαμε να υποκαταστήσουμε την κεντρική κυβέρνηση, μια μεγάλη παρέμβαση σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεγγύης. Ξεκινήσαμε το κέντρο logistics, τα δύστηνα χρόνια, μήνες, με συγχωρείτε, της προσφυγικής μεταναστευτικής ροής, όταν η χώρα αφενός, όπως είπε και ο σύντροφος υπουργός, επέδειξε μια συμπεριφορά που έσωσε την τιμή ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως οι αναφορές που γινόταν από μέρους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αντίστοιχα δύστηνες. Η περιφέρεια Αττικής χωρίς αρμοδιότητες, δυστυχώς δεν έχουμε αρμοδιότητες για την παρέμβασή μας στο προσφυγικό μεταναστευτικό, κάνει το κέντρο logistic, το οποίο ψηφίζεται ως καλή ευρωπαϊκή πρακτική. Στον ίδιο τομέα χρηματοδοτεί για πρώτη φορά φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης το σύνολο των δημοσίων νοσοκομείων με 40 εκατομμύρια και 20 τα στρατιωτικά. Ξέρετε, βλέπω τους περιφερειακούς συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν μπορείτε να καταλάβετε μέσα από πόσες δίκες περάσαμε από τους μεγάλους προμηθευτές. Δεν ξέρετε πόσες ενστάσεις χρειαστήκαμε να αντικρούσουμε. Δεν ξέρετε πόσες απειλές δεχτήκαμε. Διότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τέτοιους αιρούς ένας δημόσιος διαγωνισμός, χωρίς αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, ώστε το σύνολο των νοσοκομείων στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Αττικής να λάβει επιτέλους όλα τα μηχανήματα που του λείπουν. Και όχι τι διαγωνισμό μπορούσαμε εμείς να κάνουμε και τι μηχανήματα μπορούσαμε να τους στείλουμε. Το ίδιο, όπως τα ξέρετε, γίνεται για τις κακοποιημένες γυναίκες, τα κέντρα κοινότητας, 55 στους 66 δήμους, τα ΚΙΦΗ, κέντρα για στέγους, κέντρα ημερήσιας φροντίδας. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κάναμε μια επιλογή και είπαμε θα τα διαθέσουμε εκεί. Και θέλω λίγο τώρα να ξεκαθαρίσω και τη θέση μου, ενδεχομένως χτυπώντας είτε τον αριστερό μαξιμαλισμό, είτε την υπερβάλλουσα αριστερή ευαισθησία. Αυτή την επιλογή δεν την έκανα και δεν την κάναμε μονάχα για να βάλουμε ένα δίκτυο ασφαλείας κάτω από τους δοκιμαζόμενους από τα μνημονιακά μέτρα και την Επιτροπή Ασυντρόφισης και Συντρόφισης. Δεν παίξαμε δηλαδή με μια αριστερή φιλανθρωπία. Σε αυτό θέλαμε ξεκάθαρα. Το κάναμε γιατί και πριν τα μνημόνια, όταν δεν υπήρχε λέει, το άλοθη των μνημονιακών πολιτικών, αυτό το κράτος δεν είχε σοβαρό κράτος πρόνοιας.
Συνηθίζω να λέω για αυτό το κράτος μέλος ότι οι συμπολίτες μου με αναπηρία ήταν ανάπηροι. Ήταν αόρατοι, με συγχωρείτε. Ήταν αόρατοι. Τους θυμόμαστε αριστερή-δεξή εκεί τα Χριστούγεννα, βλέπαμε και κάτι τηλεμάρκετινγκ, ας πούμε, μας έπιανε η ευαισθησία, πηγαίναμε κάνα καμιά δωρεά σε κανένα IBAN και την επόμενη μέρα ξεχνιόμαστε. Για να ξανάρθει το Πάσχα. Και πήραμε μια γενναία πρωτοβουλία και είπαμε ότι μέχρι να κερδιθούν αξιολογήσεις, μέχρι να κλείσουμε όπως ευτυχώς έγινε την πόρτα στην Επιτροπή και να βγούμε όπως πάλι ευτυχώς έγινε στις αγορές, η περιφέρεια Αττικής έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο. Έχει προτεραιότητες και η προτεραιότητά της είναι να κερδίσει το χαμένο χρόνο των ψευδεπίγραφων προευρωπαϊκών δεκαετιών που ουσιαστικά σημαίνει κοντήλια για συνεταιρισμούς και μαύρο χρήμα. Και έτσι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Δήμος που να μην έχει μια σοβαρή κοινωνική δομή για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και βέβαια, πάλι ενδεχομένως προκαλώντας κάποιες και κάποιους, θέλω να είναι κοντά σημά όταν δεν θα χρειάζεται να εγκαινιάσουμε κοινωνικά παντοπολία. Και παράλληλα με αυτό, θέλω να σας πω ότι στηρίξαμε το θεσμό των λαϊκών αγορών που το 2014 η Πρωθυπουργία Σπύρου Σαμαρά οι λαϊκές αγορές ήταν στο στόχαστρο. Οι λαϊκές αγορές ήταν στο στόχαστρο, ένας θεσμός που πάει πίσω στην ελληνική ταυτότητα. Όπως έλεγα χαρακτηριστικά, μόνο η μάνα μου πάει στις λαϊκές αγορές, όλοι οι άλλοι στα ντελικατέσεν ψωνίζεται. Και που εκείνη η κυβέρνηση ήθελε οι λαϊκές αγορές να μην υπάρχουν και να αντικατασταθούν από μολ ή μεγάλες μονοπωλιακές αλυσίδες φρέσκων και νοπών λαχανικών. Θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά, όχι απλά θωρακίσαμε το θεσμό, υπάρχουν βιολογικές τουαλέτες, υπάρχουν παράβολα, βάλαμε τις λαϊκές αγορές συμμάχους μας σε αυτό το προηγούμενο που σας είπα, στο δίκτυο μιας κοινωνικής αλληλεγγύης και πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν διατεθεί σε κουπόνια συμπολιτών μας που δεν μπορούσαν να πάνε ούτε με τη λαϊκή αγορά. Και θα μπορούσα να σας πω ιδίως για αυτό το τομέα πάρα πολλά. Τώρα, κλείνω, ενώ ξέρω ότι μου έχουν δώσει πιο μακρή λίστα, αλλά πρέπει να μιλήσει και ο Δημήτρης ο Μπύρμπας και έχει και αυτός να μας πει πολύ σπουδαία πράγματα. Κλείνω και για τα συμβολικά. Ο λόγος λέει, η μεγάλη γλωσσολόγος Όστιν παράγει δράση. Πάλι σε αυτό το ψευδεπίγραφο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, θέλω να σας πω ότι ήμασταν η μόνη χώρα που δεν χαιρέτιζε και την απελευθέρωση της από τους Ναζί το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήμασταν η τελευταία χώρα. Πανηγυρίζαμε μόνο την είσοδό μας και πολύ ξεπλήναμε και το μεταξά. Λες και αν δεν ακολουθούσε ο ελληνικός λαός και δεν θυσίαζε τόσα, θα μπορούσε το όχι του μεταξά προς το διπλωμάτιο και το ξημέρωμα να έρθει. Ήμασταν λοιπόν ο πρώτος φορέας της ελληνικής δημοκρατίας που είπαμε ότι εμείς θα εορτάσουμε και την απελευθέρωση της Αθηνάς από τους Ναζί και όταν το Γενάρη του 2015 βρεθήκανε στη διακυβέρνηση του τόπου οι αριστεροί και αριστερές και από κοντά και η ΑΝΕΛ, αυτό είναι ένας πια παγιώθηκε και δείχνουν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώς, όπως με σεβασμό στην ιστορική φυσιογνωμία της Δυτικής Αθήνας αναδείξαμε παρέμβαση στο ιστορικό κτίριο του Μπλοκ 15 του στρατοπεδίου Χαϊδαρίου, όπου οι Ναζί έπαιρναν για εκτέλεση τα καλύτερα παιδιά του λαού μας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και προσωπικά. Τότε ο Δημήτρης ήταν στο Άμυνας. Και αν δεν ήταν ο Δημήτρης στο Άμυνας, δεν θα είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Το λέω αυτό γιατί στην αριστερά μας αρέσει να μιλάμε εμείς. Και εμείς και εμείς, όταν έχουμε μια επιτυχία, λες και δεν έχει πατέρα και μάνα, αναζητούμε πρόσωπο μόνο όταν έχουμε αποτυχία. Γι' αυτό συνήθως να λέω ότι από διαπομπέως τράγος είναι το τελευταίο ζώο που θα χαθεί από την πανίδα της γης. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και νομίζω σε ευχαριστεί το σύνολο εδώ της Δυτικής Αττικής. Λοιπόν, απορρίμματα, στερεά και υγρά απόβλητα που χάρη στην περιφέρεια Αττικής βόηθησαν σε αυτά τα δύσκολα 4,5 έτη που δίναμε τη μάχη για την επιβίωση, για να φύγει αυτή η θηλιά που τόσο παραστατικά περιέγραψε ο Δημήτρης. Τα βάλαμε ως προτεραιότητες και θέλω να σου πω με μεγάλη περηφάνεια ότι χάρη στη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής από την τσέπη σας δεν τραβιώνται πρόστιμα. Μόνο για την ιστορία των λιμάτων και των κέντρων επεξεργασίας που έχει προχωρήσει η περιφέρεια Αττικής, σώσαμε το τελευταίο εξάμηνο πρόστιμα που ανέφερε στα 368.000 ευρώ. Καμιά φορά, γι' αυτό μιλάω για εκμαυλισμένες ή υπερδελοκομμένες τοπικές κοινωνίες, καμιά φορά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πρόστιμα δεν τα πληρώνει η κεντρική κυβέρνηση.
Και δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια τόσα χρονιά που παλεύουμε απέναντι στην περικοπή των μισθών και των συντάξεων, από την άλλη τσέπη να φεύγουν πρόστιμα, διότι έχουμε συνηθίσει όλοι να λύνουμε τα προβλήματα, να λύνουμε στην πλάτη του αλλού, για να μην το πω κάπως αλλιώς, όπως το λέει η συγχωρημένη γιαγιά μου. Με αποφασιστικότητα περιφερειατικής, έφτιαξε περιφερειακό σχεδιασμό και για τα στερεά και για τα υγρά. Δεν κάνουμε πίσω, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί ανάμεσα σε αυτούς που δεν θέλουν και την υλοποίηση είναι συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν κάνουμε πίσω, με απόλυτο σεβασμό και προς τα πρόστιμα και προς το περιβάλλον και προς τις ζωές των παιδιών μας. Δουλεύουμε λοιπόν αθόρυβα και δυνατά. Νομίζω ότι η αλλαγή που ξεκίνησε στον τόπο το 2014 ξεκίνησε από την Αττική. Ήμασταν γουρλίδες με κάποιο τρόπο. Νομίζω συνεχίζεται φέτος και κερδίζοντας ξανά κάθε μάχη που έχουμε μπροστά μας. Δεν θέλω να κλείσω και τόσο χαρούμενα. Θέλω να πω ότι η περίοδος χάριτος δεν υπήρξε και δεν θα υπάρχει. Και το ξέρουμε όλοι και όλες καλά. Και τα μάτια της κοινωνίας και οι ελπίδες της εξακολουθούν να είναι στραμμένα απάνω μας. Για να παραφράσω τον εαυτό μου, δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Και πιστεύω ότι δεν θα κάνει κανένας σας ένα βήμα πίσω και θα νικήσουμε, και καλή δουλειά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.